Στην κυκλοφορία θα παραδοθεί και αυτό το Σαββατοκύριακο ο δρόμος στην κοιλάδα των Τεμπών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων, μιας και θα είναι μεγάλος ο αριθμός όσων θα μετακινηθούν, ιδιαίτερα το διήμερο της Πρωτομαγιάς. Από τις 8 το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο δρόμος θα ανοίγει εκ περιτροπής για τα οχήματα που κινούνται προς βορρά και νότο. Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, κυρία Ειρήνη Ζαμπρίδου, οι εργασίες αποκατάστασης του δρόμου θα ολοκληρωθούν στα μέσα Μαΐου, όποτε και ο δρόμος θα ανοίξει οριστικά. Οι εργασίες συνεχίζονται. Είναι αυτά τα τρία τα πρόσθετα σημεία που χρήζαν προστασίας, ας το πω έτσι. Έχουν γίνει εκβραχισμοί σε αυτά τα τρία σημεία και τοποθετούνται δίκτυα και φράκτες. Ακριβώς ό,τι είχε γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους ήταν 10 Μαΐου. Βέβαια τώρα έχουμε τα δύο αυτά Σαββατοκύριακα, δύο τριήμερα που έχουμε δώσει το δρόμο στην κυκλοφορία. Ενδέχεται να πάρουμε κάποιες ημέρες παράτασης, αλλά δεν θα είναι περισσότερες από τις ημέρες τις οποίες ανοίξαμε. Με μονοδρόμηση λοιπόν θα διεξάγεται η κυκλοφορία στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση να μην σταθμεύει κανένα από τα διερχόμενα οχήματα μέσα στην κοιλάδα. Οι οδηγοί θα έχουν μάλιστα την δυνατότητα να ενημερώνονται από την τροχέα αναλυτικά για τις ώρες που θα γίνεται η κυκλοφορία μέσα στην κοιλάδα.